σημεία που έχουμε, έχει γίνει ανεξάρτητη ρήξη βαζών. Δυστυχώς δεν ήρθαν και είχαν καλέσει και τους αγροτικούς συνεταιρισμούς για να ενημερωθούν και τον και τους ΟΕ. Από ό,τι βλέπω δεν ήρθε κάποιος. Οπότε να ξεκινήσουμε λίγο με. Καλό θα ήταν να είναι αυτή η φορή που λες, που όμως επί πραγματικού εγώ ελάχιστα θεωρώ ότι επηρεάζουν. Από ό,τι ενημερωθούμε όσον αφορά την νομοθεσία για να το δείχνουμε. Ναι, είπαμε ότι καλό είναι να είναι. Δύσκολα επηρεάζουν και προλαμβάνουν τέτοιες καταστάσεις. Ας αρκεστούμε σε αυτούς που είναι παρόντες. Λοιπόν, να αρχίσουμε από την πυροσβεστική. Γρηγόρη. Καλημένιζω μέρος της πυροσβεστικής υπηρεσίας τον τοπικό όργανο ΟΣΤΟ. Σύμφωνα με την Γενική Πληροδιαταγή και στην Γενική Γραμματεία, να τα πάρουμε με ψηλά κάτω χρόνο, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στέλνει με μια διαταγή της οδηγίες, στην ουσία τις κατευθύνσεις, το τι πρέπει να κάνει κάθε φορέα, να είναι έτοιμο. Με την 21-22-17 του 2017, η Γενική Γραμματεία μας έστειλε οδηγίες, κατευθύνσεις, τι πρέπει να κάνει κάθε φορέα και καλό κάθε φορέα, η περιοριστική, η αστυνομία, ο στρατός, ο Δήμος, ποιες είναι οι αποδείξεις του καθένα φορέα. Έτσι και φέτος μας έστειλε αυτή τη διαταγή που μας λέει, κοιτάξτε, είναι κύριοι, πρέπει να προετοιμαστούμε, όταν λέμε να προετοιμαστούμε, όχι να λέμε ότι έχουμε τόσο αρχήματα σε όλο τόσο προσωπικό, αλλά στα πάντα, όσο αφορά την οργάνωση. Να κάνουμε ένα σκοπό όπως κάνουμε τώρα, γιατί να το κάνουμε πριν την αντιπυρική περίοδο, κάτι όλα πάρα πολλά που κάνουμε σήμερα, που μέσα από εδώ θα βγάλουμε κάποιες κατευθυντήριες οδηγίες, θα συντάξουμε ένα μνημόνιο με λιώσιμο του σύνολο. Το κάνουμε εμείς σαν υπηρεσία της αστυνομίας. Είναι μέσα στις υποχρεώσεις μας. Το στέλνουμε προς έκκληση που υπάρχει διευθυμένο, το στέλνουμε εδώ σε εσάς, σαν νομός πλέον. Τι κάνουμε σε περίπτωση που είναι πυρκαγιό. Λόγω της ιδιότητας που έχει η περιοχή μας, δηλαδή και έτερο, δεν είναι καθόλου νόμο, είναι ένα κομμάτι πρόβλημα στα καρδιά εκεί πέρα, το οποίο ο υποφαινόμενος έκανε έλεγχο και πρόσφατα είναι σε πολύ καλή κατάσταση οι δρόμοι για την πρόσβαση των τουριστικών αλλά και κάθε άλλο που χρειαστεί. Και αυτό εξηγείται, δεν είναι τυχαίο, είναι γιατί ο ορεινός όγκος της αγκαθιάς εκεί καλλιεργείται από αγρότες, συγκεκριμένα στην ουσία. Άρα είναι βέβαιο ότι αυτοί οι άνθρωποι για να καλλιεργήσουν τα χωράφια να πάνε να μεταφέρουν διάφορα πίνες κτλ. Φροντίζουν στο οδικό δίκτυο, το δασικό οδικό δίκτυο να είναι κατάλληλο. Άρα δεν έχουμε θέμα όσον αφορά την πρόσβαση. Η πιο πρόσφατη πυρκαγιά που μας δόθηκε σε αυτή την περιοχή είναι πάνω περίπου. Έτσι, σκεφτείτε λοιπόν ότι προσέχουν οι ίδιοι, προσέχουν και εμείς σε περίπτωση που είναι κρίσιμες οι θερμοκρασίες, βγάζουμε το πολιτικό. Όπως και παλιότερα, αν πει ένα κρέτη του τύπου της νομαρχίας και κάνει ανοίξει ζώνες με την έννοια ότι αυτές οι ζώνες θα μας βοηθούν να μπαίνουμε μέσα εμείς σαν περιοριστικά όχι δηλαδή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έγινε η ζούγκλα του Αμαζονίου. Δεν υπάρχει πρόσβαση. Με μια οποιαδήποτε σπίθα θα καταστραφεί και η περιοχή να δούλα και όλα. Και τι παρατηρούμε, όταν καταστρέφει μια τέτοια περιοχή, αγρότες πάνε και βάζουν δέντρα και πάνε όλο και πιο κοντά στις όχθες παλιά. Άμα πάμε και δείτε, είναι καταπατημένο το 50% πλέον της περιοχής. Άρα προτείνουμε να μπει ένα κρέδι, ένα φοβητήρας και να ανοίξουμε δρόμο. Πήγαμε μαζί με τον πρόεδρο της κοινότητας του ΤΡΟΥ, τον κύριο Βάκη Βαφασάκη, και είδαμε όλη αυτή την περιοχή. Μπορούμε να περικυκλώσουμε δηλαδή με ζώνη και γεωπονομαστή και περιμετρικά αφού και αναπηρικά και δυτικά παντού. Έτσι, σε μια ενεχόμενη πυρκαγιά θα μπορούμε να μπούμε μέσα και μέσα σε ελάχιστο χρόνο να την τελειώσουμε. Γιατί παλιότερα είχαμε προβλήματα που κρατούσε δύο-τρεις μέρες και ξέρετε, σε μια πυρκαγιά πέρα από το δεξιακό κομμάτι υπάρχει και το ποινιακό κομμάτι. Πρέπει να επιτύχουμε και σαν Δήμος και σαν περιοριστική και σαν όλους τους φορείς και ποινιακά πέρα από το ποινιακό. Να φανταστείτε ότι
περνάνε περαστικοί από την Εγνατία εδώ, παίρνουν τηλέφωνο και λέγανε μια φωτιά στο μοναστήρι της Αγίας Κυριακής. Και μετά από λίγο έπαιρνε εμένα, ας πούμε, τη διοικητή ο Άλφα και έλεγε πόσοι μοναχοί κινδυνεύουν θα εκκοινωθεί το μοναστήρι. Όταν δεν γνωρίζουν εμείς να το απαντήσουν αυτό το πράγμα, από εκεί θα πει και επικοινωνιακά. Εντάξει. Και το τελευταίο που θα επικεντρωθώ είναι στα σκουπίδια. Έχουμε... Καταρχήν δεν έχουμε χαλά. Δεν υπάρχουν συντηρήσεις μας. Έχουν περαδοθεί όλες, είναι στην διαδικασία που περάσουν μέσα σε αυτό και το πρόγραμμα ήταν σε λίγο. Τι γίνει. Ο κόσμος, το έχω πει και στους όρους του οποίου προτάωσε, ο κόσμος φαίνεται ή να είναι ανενημέρωτος ή να είναι αδιάφορος έως εγκληματίας. Γιατί όταν από αμέλεια κάποιος πάει έχει σκουπίδια περιμετρικά για τον χώρο ή εντός του χώρου, το κάνει από αμέλεια, η οποία αμέλεια αγγίζει το βαθμό του καρκινόγενου. Εντάξει. Πρέπει κάτι να κάνουμε σε αυτό. Και ο τελευταίος που μένει είναι τα σκουπίδια στο σταθμό καθώς απόλυμα το ΣΜΑ. Έχουμε συσσόρευση πολλών μεγάλων όγκων σκουπιδιών, ο οποίος σε ενδεχόμενη μεριά θα δημιουργήσει το ξέρω. Αυτά άμα κάνουμε, μετά μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πετύχει. Ο όρος σας, είμαι ο αστυνόμος της Κυριακήτης, διοικητής του αστυνομικού Αλεξάνδρειας. Συμφωνώ από τα όσα που είπε ο κ. Υποδιοικητής της Ουσιαστικής Υπηρεσίας, κ. Γερόπουλος. Η αστυνομία από τη δική της πλευρά συμμετέχει και όσο μπορεί στο μέτρο του δυνατού το κομμάτι των πυρκαγιών. Βέβαια, εμείς μπαίνουμε στο κομμάτι εκείνο της ρύθμισης περισσότερο της κυκλοφορίας, αν και εφόσον πρόκειται για φωτιές που είναι παραπλήσεις και παράπλευρες με οδούς. Φυσικά πάντοτε υπηρεσιακά, να το πω, κάνουμε σημαντικές αναφορές, όπως κάνει και η κυκλοφορία και εμείς κάνουμε σημαντικές αναφορές, αναφέρουμε στο αρχείο και στο δικό μας αρχείο. Αυτό που έχω έτσι, λόγω της πείρας μου και της παρουσίας μου εδώ στην ελληνική περιοχή περίπου 15 χρόνια και ιδιαίτερα και στην περιοχή του Πλατέως, πιστεύω ότι οι πυρκαγιές εστιάζονται κυρίως και οφείλονται από την αμήλεια των αγροτών επί το πλήστο. Δηλαδή, πολλοί αγρότες αφήνουν γεωργικά φάρμακα, μεταλλικά αντικείμενα, γυαλιά, εκτός αυτού, καίνε παραπλευρά με τα προστακιστικά. Φεύγουν, δεν αμελούν, δεν κοιτάζουν εκεί πέρα, δηλαδή να σβήσει η φωτιά, φεύγουν, αφήνουν. Περισσότερες φωτιές δηλαδή που έχω δει εγώ ουσιαστικά εκεί εντοπίζονται. Άρα καλό θα ήταν λοιπόν να είναι παρόντες από τους αγροτικούς συλλόγους και θα γίνει, πρέπει να γίνει ενημέρωση στους αγρότες όσον αφορά την κρίση και των φαρμάκων αλλά και της καθαριότητας των αγροτεμαχίων. Κάτι άλλο δεν έχω να προσθέσω. Να κλείσουμε στις παγιές, όμως να μην τους τοποποιούμε έτσι, και να μην τους θεωρούμε αποκλειστικά υπεύθυνους. Μπορεί κάλλιστα το δικό μου ή το δικό σας τσιγάρο. Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Που τα πνευρικά των δρόμων των αγροτικών είναι κατάξερα. Ένα τσιγάρο μπορεί να κάνει τη μέγιστη ζημιά. Άρα όλοι μας, όλοι οι πολίτες πρέπει να δείξουν ευαισθησία προς αυτό και όλοι να είναι προσεκτικοί. Πρόσωπο του στρατό. Καλημέρα και από μένα. Ο Λαγός Λόγος του Τρίτου Δικάς, ο εκπρόσωπος του Αγροτομέου. Βασικά, εγώ μια ενημέρωση σας κάνω τι ισχύει με εμάς. Αυτή τη στιγμή, η ιεραρχία στην οποία επαγόμαστε στην Βέλη Πρώτη Ιεραρχία έχει βγάλει ένα μνημόνιο με κάποιες οδηγίες που αφορά στην εκπομπή περιπόλου. Κάποιες μέρες έχουν βγαστεί στην ανασπράγμα στα τότε. Και βασικά, προς την Βέλη, στα Βιέρια και προς την Άουσα, που ουσιαστικά ο σκοπός του περιπόλου είναι η επιτήρηση και η άνοιξη ενημέρωση σε κάτι που θα συμβεί. Τώρα για την Αθόνικα την Αλεξάνδρεια, όσο για την περιοχή μας, κάτι αντίστοιχο δεν υπάρχει, εκτός αν αναφέρει στην αντίληψή μας. Βέβαια, σε εμάς, κάθε απογείωση σημαίνει και επιτήρηση, παρατήρηση και άμεση ενημέρωση αν κάτι συμβεί.
που έχω την εντύπωση ότι έχει συνδύσει στο παρελθόν να ενημερωθεί άμεσα από τα αρχαιολόγια σου. Από εκεί και τώρα, εμείς για να επέμβουμε σε μια περκαγιά πρέπει να έχουμε διαταγές αξιωματέως μας. Δεν μπορούμε από μόνοι μας να αποφασίσουμε για να δικάσουμε οι ειδικοί σαν αστήλοι και μία μαντά. Αυτά μόνο δηλαδή μπορούμε να βοηθήσουμε στην επιχείρηση και από τον ΑΕΡ και από το ΕΡΑΣΟΣ ΔΕΟΕΤΟΥ. Την αντιμετωπική περίοδο στο Δήμο Αλεξανδρίας, δύο-τρία θέματα που σας αφορούν. Όπως είπε και η Δήμαρχη Υπουργού, η πράγματι δεν έχετε μεγάλη περιοχή δάσους. Δεν έχετε μεγάλη περιοχή δάσους σε αυτή τη λίγη που έχετε στους όγκους των περιοχών. Από ό,τι ξέρω τόσα χρόνια δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μερικά ευρωστόμια για να γίνει στην προεδριστική από ό,τι έχουν το φορεί έχουν πει. Και αν δεν έχουν πει, έχουν πει και το κ. Περμιτζέ και το Ιάννη να ασχοληθεί. Και παλιότερα εγώ το πει και τώρα το Σαρένιο και νομίζω να ασχολείται. Θέλω να τονίσω δύο-τρία πράγματα για καταρχήν. Η ΔΕΔΙΕ δεν είναι εδώ για την κοπή πλαγιών, πάντα θα το λέω και ο ΣΕ. Ο ΣΕ και η ΔΕΔΙΕ δημάρχοι έχουν την από τα πλαγιά στους λόγους ευθύνης τους. Δηλαδή στις γραμμές με τα προγράμματος και στα τρένα. Από το και το κάνουν γενικά, αλλά ήθελα να δω φέτος ότι έχουν ξεκινήσει. Είχα δηλώσει στη Βέλγια την άλλη φορά που είναι ένα και θα το κάνω. Έχουν ξεκινήσει δηλαδή πυρκαγιές από πλαγιά που υπερθερμάθηκαν δίπλα σε τρένα. Ένα άλλο σχετικό είναι αυτό που μου το λέμε τα τελευταία δύο χρόνια. Πάρα πολύ μπορεί να το μάθουν όλοι ότι για την κάψη. Βέβαια εδώ δεν έχει το μέτρο. Το μέτρο είναι νομός της Αφρικής. Χαλάστερα από όλα τα κίνημα. Εκεί έγινε όχαμος τα τελευταία δύο χρόνια. Δηλαδή ότι απαγορεύεται η κάψη των Αγίων Μονιζιών. Είναι καλός δείκτη. Μπορεί να μάθουμε μια ζωή να τα καίμε, αλλά τώρα οι καλοσμοί δηλαδή από την διαχείριση των γεωργικών αποκλήτων και από την Ευρωπαϊκή Ένωση από όλους τους καλοσμούς που ο ΠΚΕΠΕ εφαρμόζει δεν επιτρέπει αυτό το πράγμα. Επιτρέπει να κάψεις με άδεια προμηθευτής κλαδιά δέντρα, αλλά όχι αυτά, τα άχυρα. Η κάψη αρχείων λογισμιών ή συμπεριλαμβανές ούτε το πυράχυρα με άδεια προσβεστικής είναι σε εξαιρετική περίπτωση, γιατί γενικά απαγορεύεται από την νομοθεσία, η οποία λέει ότι θα πρέπει να μένουν μέσα στο χωράφι, θα πρέπει να σπάζονται εκεί, να μένουν. Δεν πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες και όχι κατά καιρό και σε σπάνιες και εξαιρετικές περιπτώσεις δεν λέει ποια είναι εξαιρετική, αλλά εννοεί ότι αν εσύ επιμένεις που σε αρρώπεις να τα γράψεις, θα πας να πας ένα δεκαετή προσβεστική για την τέτοια ηλικία. Και εδώ σε εμάς κανένας δεν πήγε πέρσι. Όχι μόνο εδώ και εδώ. Τώρα αρχίζουν σιγά σιγά. Διότι έτσι είναι η νομοθεσία. Και μάλιστα ορίζει τον ΟΠΕΚΙΠΕ υπεύθυνο να κόψει την επιδότηση αυτού που θα βάλει τη δουλειά. Δεν θέλω να μιλήσω κανένα, σα λέω ότι η νομοθεσία ποια είναι. Η εκπρόσωπο του ΟΠΕΚΙΠΕ που ήταν την άλλη φορά στην Βέλγια είπε αυτά που σα λέω και εγώ τώρα. Δεν το αρνήθηκε η γυναίκα, είπε ότι έτσι και έτσι το έκανε ο κόσμο. Και μάλιστα αυτοί ασχολούνται μόνοι του, χωρίς να ξέρουμε εμείς πάντα κι εσείς, και φέρνουμε και βλέπουμε από φωτογραφίες, δημοτικές φωτογραφίες, οι οποίες αύριο εκεί της ευθύνη του αυτού που έχουμε βάσει τους. Μια φωτιά, να το μειώσουμε και ορίζει το πληθυσμό ως συνδότηση να το μειώσουμε. Αυτό θέλω να το πω, ας μάθουν άλλες συνήθειες να μην τα έχουμε. Βέβαια, άμα πιάσει ισχυρή πιθανότητα φωτιάς με εξοδότηση του σημείου του Μεκριβράχη να κάνει παραγωγές προφορίες σε συγκεκριμένες δημιουργίες. Είναι κάτι που στη Βέλγια ή στην Αλεξάνδρεια δεν χρειάστηκε, έχει πολλά χρόνια να χρειαστεί. Σε άλλο τρόπο το κάνουν πρακτικά όμως. Είχε Θεσσαλονίκη ως έξου. Έχει προηγηθεί όπως και εδώ εμείς μία έμπνευση στον Μεκριβράχη, ότι αν έχει ας πούμε βαθμό και την ότωση εκεί πάνω, αυτό που λέγαμε ότι περιφρονούν στο 4 και ο στρατός και η προσβεστική και η δήμη και αέρα 5 κουφόρου. Αν έχει τέτοια πρόβληση, δηλαδή από την προηγουμένη, αμέσως λαμβάνουν και εμείς θα τα είναι από μας εμπλοκάχη για συγκεκριμένες
από απογευτικές ζώνες με εισήγηση του πυροσβεστήριου. Το ψέγγισμό γίνεται καθημερινό. Στην Βέλγα. Αλλά δεν άφηνε το χώρο γιατί όπως είπα και στη Βέλγα, πέρσι απειλήθηκε η πόλη της Βέλγας από μια πυρκαγιά που κανείς δεν την περίμενε. Από καλλιέργεια στην άκρη της πόλης που δεν θα βρει ποτέ στην κοινωνική φτιάση εκεί, δεν το περιμένατε δηλαδή. Ήρθε όμως εκεί και ήταν καρδιά και απειλήθηκε η οικισμή. Εμείς έχουμε σαν πολιτική προστασία της αντιπεριφέρειας εθελοντές, αυτούς που έχετε και εσείς, δηλαδή οι οικονομόι αυτοί, οι οποίοι έχουν όλοι στα παιδιά και κάνουν περιπολίες δήμαχες σε μέρη δασικά του ελληνικού και του κυρίου, δεν θα αφορά τη δικιά σας. Το εκεί μας εδώ στο λέω όμως, καθώς και στα πανηγύρια μαζί από την κόσμο στην Καστανιά και στους Σύρτους και τον Αύγουστο, τους δίνουν μέρους διακριθμούς στη Σουμελά ή αλλού και κινούνται οι άνθρωποι και δύο μέρες παραφυλάνε, φυλάνε και γυμνάνε το δάσος με δικά τους αυτοκίνητα, αν δουν κάποια πρόβλημα ή κάποια θήκη, φωτιά, σουβλάκια κλπ. Να ειδοποιήσουν τους φυσικοί, να δώσουν συστάσεις στους κατοίκους. Και μάλιστα δύο φυλάκια στην Καστανιά και στο Βέρμιο, κάθε Σαββατοκύριακο πάνε και τα φυλάκια. Κάθονται εκεί δηλαδή να δουν κάτι, γιατί έχει ωραία θέα για φανή φωτιά να ειδοποιήσουν. Ένα άλλο ζήτημα, το οποίο εγκρίνει
είναι κάποια απάντηση που θα μας δοθεί από τον Δήμο σε ένα έργο που κάνουμε πρόσφατα σχετικά με, με τα προβλήματα που θέλουν να δημιουργούνται στην περιοχή σας από τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Μάλλον καλύτερα να πω από μη καθαρισμό των οικοπαίδων, από τους ιδιοκτήτες. Υπάρχει θέληση και βούληση από την Γενική Γραμματεία Πολιτισμού της Ελλάδας και υπάρχει μια νομοθετική ρύθμιση πάνω σε αυτό το ζήτημα, γιατί έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα. Μεταξύ άλλων, θα αναφέρω ότι δεν βρίσκονται οι ιδιοκτήτες, όταν βρίσκονται δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε για το ποιο θα πληρώσει τι. Πολλές φορές δεν μπορούν να πούν οι Δήμοι να καθαρίσουν τα κατάστατα που δεν είναι πληθυσμένοι οι χώροι και άλλα πολλά που θέλω να είναι τοπικά ζητήματα δικά σας. Καλό όμως είναι να έχουμε τις απαντήσεις, τις συγκεντρώνουμε, να τις προσφέρουμε εμείς με τις κατάλληλες εξεργασίες που απαιτούνται στην Γενική Γραμματεία Πολιτισμού της Ελλάδας, ώστε να έχουμε ένα τελικό αποτέλεσμα πιθανόν να λύσει τα δικά σας σχέδια στο μέλλον. Σε περιπολίες που κάνουμε, αυτόν τον καιρό θα παίξουμε ένα πρόγραμμα Τάσο Προστασίας ονομάζεται, έξταρτη σε παίξει κανένα δεκαήμερο πρέχει, το οποίο σημαίνει κάθε μέρα και τις αργίες από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι τις αργά νυχτερινές καθημερινή περίπου έξω. Στη ζώνη αυτή σας εδώ του Δήμου υπάρχουν δύο δασοφύλακες οι οποίοι δεν απασχολούνται στην Πέλη, απασχολούνται με έδρα εδώ την Αλεξάνδρεια, που σημαίνει ότι μπορούν να είναι και σε κάθε συνεργασία υπόδειξη δρόμων, οτιδήποτε χρειαστεί, καθώς και άλλοι δύο σταθεί έδρα, ένας με λύκηση και αγκαθιά, ένας ριζώματα δάσκη. Θα συμφωνήσω λίγο με τον πρόσωπο της περιοριστικής, η δασόδρομη, η συντήρηση των βασικών δρόμων είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που έχει γίνει για μας. Να φανταστείτε, υπάρχουν 825 περίπου χιλιόμετρα βασόδρομοι στη ζώνη ευθύνης του Βασαρχείου Βέργας. Τα 250 χιλιόμετρα είναι σε δημόσια δάση και διαχειριζόμενα από το δημόσιο. Συνήθως από αυτά συντηρούν κάθε χρόνο μετά τις έρευνες πτώσεις 165 χιλιόμετρα. Είναι ένα κόστος περίπου 22.000 ευρώ, αλλά μας είχαν πολύ λίγα χρήματα φέτος, περίπου 5.000 ευρώ. Σήμερα είναι η δημοπρασία συγκεκριμένα για τους βασικούς δρόμους. Γι' αυτό όσοι τοπικοί φορείς δίνουν, υπάρχουν μηχανήματα και μπορούν να βοηθήσουν στη συντήρηση. Είναι πολύ σημαντικό γιατί άμεση πρόσβαση πυροσβεστική περίπου στους βασικούς δρόμους. Έχουμε 5 υδατοδεξαμενές αυτή τη στιγμή, 4 κυβικών μέτρων, τις οποίες έχουν συγκυρίσει και είναι γεμάτες με νερό από την περιοχή των Πιερίων και άλλες 2 από την περιοχή του Βερνίδου. Βρισκόμαστε σε διαρκή ενημέρωση των ορεινών πληθυσμών, κοινοτροφών, υλοτόμων, κυβικών που τους ιδιομήλες θα αρχίσουν να επισκέπτονται στα βουνά για την πρόληψη των πυρκαγιών. Αυτά είχα να πω. Οποιαδήποτε συνεργασία είναι άρεστη. Θα μπορέσετε να δώσετε λίγο τα στοιχεία των δύο στην κυρία Λάκωνη, η οποία επειδή δεν υπάρχει δανείο, θα σας δώσω τα κινητά τους τηλέφωνα, επειδή έχουν ένα ευέλικτο ωράριο, δεν έχουν το ωράριο 7-3, απασχολούνται συνήθως όλη τη μέρα, είναι με το κινητό εύκολη πρόσβασή τους. Άκουσα με μεγάλη προσοχή αυτά που είπατε. Το κύριο πρόβλημα του Δήμου μας, γιατί πρόκειται να είναι μια ομιλία του Δήμου των Ομοσπονδιακών Έκθεση. Το κύριο πρόβλημα μας, από ό,τι κατάλαβα και η πρόσφατη συζήτηση, είναι ο ανεξήγητος τρόπος να σκουπίσει το σκουπίδιο. Έχουν τους καλάθους που είπαν και οι διαπαρούσιοι, τους οποίους δεν μπορούμε να περιορίσουμε τους ανθρώπους λόγω συνήθειας, λόγω ευκολίας που μπορούν να αποτέλουν κάποια σκουπίδια στους χώρους αυτούς. Η δυνατότητα του Δήμου αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω ότι είναι επαρκέστατη. Υπάρχει μια έλλειψη προσωπικού που του συμβάντου σε όλους τους εργαζομένους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν εύκολα να αντιμετωπίσουν σε οποιοδήποτε συμβάν. Και μάλιστα να τους αντιμετωπίσουν καταστατικά. Πιστεύω ότι
δυνάμεις που είναι στην ο Δήμος και με την βοήθεια της οικονομικής που μαρικά είναι πολύ σημαντική και είναι στον χώρο μας, καταφέρουμε καθημερινά να περιορίσουμε αρκετά το Δήμο οποιασδήποτε εξέλιξη πυρκαγιάς. Μέσα στους χώρους του Δήμου. Τώρα, για το θόρυβο όρισμα, τα πράγματα είναι έτσι όπως είναι εκεί πέρα. Επιβολείται καθημερινά. Γίνεται συμβουλευτή όσο γίνεται καλύτερα από το παιδί των σπουδών και μεταφορά του σχολικά. Πιστεύω άλλο πρόβλημα εμείς σαν Δήμος Αλεξάνδρας εδώ πέρα, εκτός από αυτό το πράγμα, δεν έχουμε σαν Δήμος. Όμως θέλω να πω ότι παρά την χαμηλή επικινδυνότητα και τα, το λέω καλά, της περιοχής μας σε τέτοια ζητήματα πυρκαγιάς, πυρκαγιών μάλλον, ο Δήμος Αλεξάνδρειας δεν επαναπάβεται. Σε συνεργασία με τις, κυρίως με την πυροσβεστική, αλλά και με όλους τους άλλους φορείς, αποκεντρωμένη, περιφέρεια, αντιπεριφέρεια, θα φροντίσουμε, πρέπει να φροντίσουμε την υποχρέωσή μας, ώστε να περιορίσουμε στο ελάχιστο οτιδήποτε μπορεί να συμβεί σε αυτό το τομέα, σε αυτό το κομμάτι, και να κάνουμε τον αριθμό τα 67 που είπατε κύριε Γερόπουλε, να τα κάνουμε 7. Εγώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνω στην πρώτη στηρική σας. Νομίζω και οι άλλες συνεργικές σας προτάσεις, αλλά αναφερθεί και από τους άλλους συμμετέχοντες, η διάνοιξη πυροσβεστικών δρόμων που θα διευκολύνουν τις υπηρεσίες σας να παρέμβουν, όπως επίσης είπατε και εσείς κύριε Παπαδόπουλος και εσείς και οι πρόσωποι της εγκεκριμένης ΔΕΗ και ΟΣΕ. Όσον αφορά τον ΟΣΕ, εντάξει, τολμώ να πω, δεν έχω το πρόβλημα ότι είναι μια υπηρεσία αρκετά δυσκίνητη και δύσκολα να αποκρίνεται στα όποια ζητήματα και αιτήματα τους θέσουμε. Στις διαβάσεις θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι παρεμβαίνουμε εμείς ο Δήμος ανεξάρτητα το αν είναι χώρος ευθύνης ή όχι, και αυτό όμως εντάσσεται μέσα στην περιορίζεται στην, από την έλλειψη προσωπικού που υπάρχει από εμάς και από τη δυνατότητα του να φροντίσουμε όλα τα άλλα, να έχουμε και την ευθύνη των ζητημάτων και των χώρων ευθύνης του ΟΣΕ. Να τελειώσω λίγο. Θέλω να σας πω πως να σας ενημερώσω ότι υπάρχει ένα σχέδιο δράσης από το Δήμο που μετά από την κουβέντα που κάνουμε θα φροντίσουμε να το επικαιροποιήσουμε για να το κάνουμε πιο κοντά στη σημερινή πραγματικότητα και αυτό θα το ανακοινώσουμε. Θέλω να πω πως όλοι μας πρέπει να δείξουμε έναν ιδιαίτερο σύλλογο προς την αποφυγή όλων αυτών και να κρατήσουμε κοντά στο μηδέν αυτά τα σοβαρά περιστατικά που μπορούν να προκύψουν από την οποιαδήποτε έκρηξη φωτιάς μπορεί να υπάρχει. Κύριε Παπαδόπουλε, να τοποθετηθείτε και να κλείσουμε.